Ο πρόεδρος της Ομόνιας είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα απαντήσει σε αρκετά ερωτήματα τα οποία έχουμε για να του υποβάλουμε. Κύριε Τζονί, καλή σας μέρα. Καλή σου μέρα, Πανίκο. Καλή σου μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σου. Λοιπόν, καταρχήν, πρόεδρε, θέλουμε να μας πείτε. Θα ασχοληθούμε με τα τελευταία γεγονότα τα οποία έχουν γίνει στην Ομόνια. Θέλουμε να μας πείτε καταρχήν πόσο καιρό είσαστε ενήμερος εσείς σαν διοικητικό συμβούλιο ή έστω και εσείς προσωπικά για αυτή την πρόθεση από τον επενδυτή, από τον κύριο Παπασταύρου, για να αναλάβει με τον τρόπο, με την πρότασή του την Ομόνια. Είναι περίπου 4-5 εβδομάδες που μου έχει γίνει μια ανοίξη επί του θέματος και για να σας είμαι ειλικρινής, στα αρχικά της στάδια δεν έδωσα και ιδιαίτερη σημασία από αφορμή του γεγονότος ότι ακούστηκαν πάρα πολλά, πολλοί επίδοξοι επενδυτές και έτσι ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός στην αρχή. Τι ήταν αυτό που σας έκανε στη συνέχεια να γίνετε πιο ζεστός και να αντιμετωπίσετε αυτή την πρόταση με μια καλύτερη άποψη? Τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας, του τελευταίου δεκαήμερου, που έδειξαν ότι ο κύριος Παπασταύρου οδηγείται στην Κύπρο με στόχο να προτείνει μια συγκεκριμένη πρόταση και η επιμονή των μελών του σωματείου που τον εκπροσωπούσαν να δώσουν κάποια στιγμή κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να οδηγούσαν το αμέλη της Ομόνιας, τον κόσμο της Ομόνιας να σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο, με έκανε να πιστέψω ότι ναι, εδώ μπορεί να κρύβεται κάτι καλό για το σωματείο. Ναι. Τι είναι αυτό που σας ικανοποιεί στην πρόταση, αν σας ικανοποιεί φυσικά κάτι, στην πρόταση του κυρίου Παπασταύρου, και ποια είναι τα θετικά αλλά και ποια είναι τα αρνητικά στοιχεία τα οποία εμπεριέχει αυτή η πρόταση του κυρίου Παπασταύρου, που εδώ να πούμε ότι την είχε αποκαλύψει χθες έτσι στα κύρια σημεία ο Active στην εκπομπή του «Βάλε ένα γκολ» με τον Πανίκο τον Κωνσταντίνου και τον Ιάκωβο τον Κακουρή. Δεν πρόκειται να μπω στην συζήτηση της ουσίας της πρότασης. Όχι, τι είναι αυτό που σας έκανε όμως και, να... Ούτε και θέλω να πιστεύει κανείς ότι την υιοθετώ ή την απορρίψω χωρίς να την μελετήσω. Καταρχήν έχει υποβληθεί το οικονομικό της σκέλος. Την έχετε μελετήσει ενδελεχώς, κύριε Τζονί, αυτή όχι, την πρόταση? Η πρόταση έχει υποβληθεί σε μένα την Δευτέρα μετά το μεσημέρι. Την έχω διαβάσει. Mm-hmm. Είναι σημεία στα οποία ασφαλώς θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω συζητήσεις. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω και δεν θα ήταν πρέπει να τοποθετηθώ ή να συζητούμε δημόσια μια τέτοια σοβαρή πρόταση. Εκείνο που κρίθηκε από μένα και σε μια συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Παπασταύρου, κρίθηκε η σοβαρότητα της πρότασης. Αυτό θέλω να κρατήσω και κρατάω μέχρι σήμερα και αυτό προσπάθησα να εξηγήσω και στο διοικητικό, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτέρας, ότι εκτιμώ και έδωσα τα στοιχεία που έπρεπε να δοθούν και στους συνάδελφους μου διοικητικούς συμβούλους για να αποφασίσουμε κατά πόσο η πρόταση είναι σοβαρή και αξίζει να τις δώσουμε, εφόσον λάβαμε και γραπτό αίτημα από τα μέλη του σωματείου μας που εκπροσωπούν τον συγκεκριμένο επενδυτή, για μια παράταση στον ορισμό της έκτακτης γενικής εκλογικής συνέλευσης. Yes. Αυτό ήταν το ζητούμενο και αυτό είναι το ζητούμενο στην παρούσα φάση, να δοθεί χρόνος για να την μελετήσουμε όλοι μαζί, γιατί δεν εξαρτάται σε καμιά περίπτωση από μένα ή από το Διοικητικό Συμβούλιο των ΙΝ, εξαρτάται από το κάθε μέλος ξεχωριστά που θα κληθεί να την μελετήσει, να την αναγνώσει στο βαθμό που μπορεί να πάρει και να αναζητήσει και να πάρει διευκρινήσεις για να φτάσουμε σε μια γενική συνέλευση η οποία θα την έχει, αν θα την έχει μπροστά της, για να την συζητήσει και εν τέλει να τοποθετηθεί. Μια συνέλευση που τα μέλη της θα αποφασίσουν για το μέλλον της Ομόνιας. Είτε αυτό είναι στα πλαίσια μιας
εταιρείας στο πλαίσιο της πρότασης ή κάτι άλλο το οποίο θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση. Ναι. Κύριε Τζονί, μας είπατε ότι συναντηθήκατε με τον κύριο Παπασταύρου. Ναι, ασφαλώς. Ναι. Ωραία. Σε αυτή την συνάντηση, πέραν από την υποβολή της πρότασης γραπτός από τον κύριο Παπασταύρου, τι άλλο σας έκανε εντύπωση σε αυτή τη συνάντηση που είχατε με τον εν λόγω κύριο, με τον κύριο Παπασταύρου? Η συνάντηση μου δεν ήταν να συζητήσω τις πτυχές της πρότασης, ούτε να μπω στις λεπτομέρειες. Εξάλλου, επαναλαμβάνω, δεν είμαι εγώ που εκπροσωπώ. Σωστά, σωστά. Ενδεχομένως. Αλλά τι είδατε εσείς σε αυτή τη συνάντηση με τον κύριο Παπασταύρου? Ο σκοπός της συνάντησης μου ήταν στα πλαίσια του να διαγνώσω κατά πόσον πρόκειται για μια σοβαρή πρόταση. Επαναλαμβάνω, το καθήκον μου εμένα και του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν να δώσουμε, αν πρέπει, την δυνατότητα αυτής της παράτασης. Και αυτό θα μπορούσε να δοθεί μόνο μέσα από την κρίση μας, κατά πόσο η πρόταση ήταν σοβαρή. Και αυτό το σκοπό είχε και η συνάντηση με τον κύριο Παπασταύρου, αλλά και το γεγονός ότι ζήτησα να έχω κάτι συγκεκριμένο. Να θυμίσω ότι την προπερασμένη εβδομάδα διέρευσε ότι είχε ζητηθεί παράταση και πάλι της εκλογικής διαδικασίας. Είναι γεγονός ότι μου είχε ζητηθεί από τα συγκεκριμένα μέλη προφορικός και χωρίς κανένα στοιχείο και δεν υιοθέτησα το αίτημά τους. Και ζήτησα να δοθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν, επαναλαμβάνω, μόνο τη σοβαρότητα της πρότασης. Αυτό έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε και θέλω να πιστεύω ότι σωστά αξιολογήσαμε ότι πρόκειται για μια σωστή πρόταση και της δώσαμε 2 εβδομάδες παράταση. Που μπορεί να είναι μια πρόταση που να οδηγήσει την Ομόνοια σε ένα μέλλον καλύτερο. Μπορεί να είναι και μια πρόταση που δεν θα υιοθετηθεί από την Γενική της Συνέλευση και θα αποτελέσει παρελθόν. Ναι. Δεν θα ήταν σωστό όμως, κύριε Τζονί, μπορεί να ρωτήσει κάποιος αυτή η πρόταση να μεταφερθεί, να γίνει κανονικά η εκλογική Γενική Συνέλευση και να μεταφερθεί αυτή η απόφαση στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα προέκυπτε από τις εκλογές οι οποίες θα γινόντουσαν? Θα μπορούσε να γίνει και αυτό, εξαρτάται πάντα από εκείνους που την προτείνουν. Ναι. Αυτοί που την πρότειναν ήθελαν άμεσα να γίνει αυτό το πράγμα? Αυτοί που την πρότεινα ήθελαν, ναι, εάν και εφόσον γινόταν δυνατόν, να την προτείνουν, να την επικοινωνήσουν στον κόσμο. Ενδεχομένως, πιστεύω, στη βάση αυτής της πρότασης να συνομολογήσουν έναν συνδυασμό ο οποίος θα διεκδικήσει τις επερχόμενες εκλογές και θα τις διεκδικήσει με πλάνο, με πρόγραμμα, την πρόταση για την μετατροπή του ποδοσφαιρικού τμήματος σε εταιρεία. Εσείς θα είσαστε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, εσείς θα είσαστε μέσα στο πλάνο αυτό, μέσα στο συνδυασμό? Εκείνο που εγώ είχα καθήκον να κάνω, λαμβάνοντας υπόψη, επαναλαμβάνω και θα το λέω πάρα πολλές φορές, τη σοβαρότητα της πρότασης, ήταν να δώσω σε αυτούς τους ανθρώπους αυτές τις 2 εβδομάδες. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και μέσα από την παρουσία της πρότασης και μέσα από την εμπειρία μου από τη συνάντηση με τον ενδεχόμενο επενδυτή, έκρινα και μετάφερα προς το Συμβούλιο τα γεγονότα και την πρόταση αυτούσια όπως έχει δοθεί, για να τοποθετηθούν, και τοποθετήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνοντας αυτές τις 2 μέρες, τις 2 εβδομάδες της παράτασης. Ναι. Εγώ δεν θα είμαι, κύριε Πανίκο. Αντιλαμβάνεστε ότι σας ρωτάμε γιατί έχουν κυκλοφορήσει πολλά και για το άτομό σας, ενώ για την πρόθεσή σας, είτε με τον κύριο Κατσουρίδη, γιατί και εκεί σας είχαν αναμίξει. Και σε αυτόν τον συνδυασμό πάλι σας αναμειγνύουν ότι πιθανόν να έχετε θέση. Οπότε καλά θα είναι, θέτω το ερώτημα για να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι ότι έχω προσωπικό κάτι μαζί σας, έτσι. Ναι, δεν αφιβαλώ. Δεν σου έχω ποτέ το δικαίωμα δώσει να έχεις κάτι προσωπικό μαζί. Σωστά, σωστά. Και σωστά. Δεν το αντιλαμβάνουμε σαν τέτοιο. Ναι. Εγώ θα είμαι σε ένα συνδυασμό μόνο αν είναι ένας. Σε καμιά περίπτωση δεν θα μπω στη διαδικασία να είμαι σε συνδυασμό αν θα υπάρχει δεύτερο. Αν καταφέρουμε μέσα από την συνένεση, την Ομόνοια στην Ομόνοια και μέσα από την προσπάθεια μας να βοηθήσουμε το σωματείο να φτιάξουμε ένα συνδυασμό
ο οποίος θα διεκδικήσει τις εκλογές είτε με προμετωπίδα του την πρόταση ή την πρόταση τη συγκεκριμένη, είτε άλλος πώς, έχω δηλώσει ότι θα μπορούσα να εξετάσω σοβαρά και θετικά το ενδεχόμενο να βρίσκουμε σε ένα τέτοιο συνδυασμό. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντιπαράθεση με δύο ή και περισσότερους συνδυασμούς, σε καμιά περίπτωση δεν θα είμαι εκεί να διεκδικήσω τίποτα από την επόμενη εκλογική Γενική Συνέλευση. Θα είσαστε ως πρόεδρος? Εξαρτάται. Από πολλά πράγματα δεν είναι το, δεν είναι το προαπαιτούμενο, δεν είναι το ζητούμενο. Δεν πήγα ποτέ μου να συμμετέχω στα διοικητικά της Ομονίας για να είμαι πρόεδρος. Πήγα σαν απλό μέλος. Οι συγκυρίες και τα γεγονότα και οι εξελίξεις με οδήγησαν εκεί που με οδήγησαν, με ένα και μοναδικό στόχο να προσφέρω στα μέτρα του δυνατού, ναι, καταβάλλοντας πάρα πολύ προσπάθεια και ξοδεύοντας πάρα πολύ χρόνο να βοηθήσω την Ομόνοια στο βαθμό που μπορούσα. Άρα ο σκοπός και ο στόχος δεν είναι η Προεδρία. Ο σκοπός και ο στόχος είναι να βγάλουμε την Ομόνοια μέσα από αυτή τη δύσκολη κρίση στην οποία βρίσκεται. Ναι. Χθες, κύριε Τζωνία, ακούσαμε και δηλώσεις από παρετηθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο χαρακτήρισε ουσιαστικά την συνεδρία παροδία. Πώς απαντάτε εσείς σε αυτές τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο κύριος Βαλανίδης στο σταθμό μας? Η συνεδρία εξελίχθηκε όπως εξελίσσονται όλες οι συνεδρίες. Είχε παρουσιαστεί η πρόταση του συγκεκριμένου, σε ό,τι αφορά το θέμα φυσικά. Mm-hmm. Είχε παρουσιαστεί η πρόταση αυτούσια όπως την είχε υποβάλει ο επενδυτής. Τα μέλη την πήρα στα χέρια τους. Συζητήσαμε το ενδεχόμενο της αναβολής του ορισμού της Γενικής Συνέλευσης, να δώσουμε αυτές τις δύο εβδομάδες. Τοποθετήθηκαν τα μέλη. Εξήγησα, έδωσα την άποψή μου σε ό,τι αφορά τη σοβαρότητα της πρότασης. Τοποθετήθηκαν τα μέλη. Κάποιοι επέμεναν ότι για λόγους αρχής ή άλλος πώς δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αναβολή. Κάποιοι τοποθετήθηκαν ότι οι δύο εβδομάδες δεν χάνουν την Ομόνοια. Ενδεχομένως να κερδίσει από αυτή την πρόταση, ενδεχομένως και όχι, αλλά δύο εβδομάδες δεν θα αλλάξουν την ιστορία. Και στο τέλος, με μια πλειοψηφία, αποφασίστηκε να δοθεί αναβολή. Οριακή ψηφοφορία. Δεν μπορώ να καταλάβω πού ήταν η παροδία ή πώς αλλιώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα. Ναι. Κάποιοι... Σε ένα σώμα που λειτουργεί δημοκρατικά, ο καθένας εκφράζει τις απόψεις του αναφορικά με το οποιοδήποτε θέμα προκύψει. Στο τέλος της ημέρας, εκεί και όπου δεν υπάρχει ομοφωνία, τα μέλη του σώματος ψηφίζουν. Έγινε ψηφοφορία. Πέντε τάχθηκαν εναντίον. Ένας τήρησε αποχή και τα υπόλοιπα παρόντα μέλη. 8 ψήφισαν υπέρ της πρότασης. Ουσιαστικά ήταν μια οριακή απόφαση. Ήταν μια απόφαση που εγκρίθηκε με πλειοψηφία. Ναι. Εντάξει, το δέχομαι, αλλά υπήρχε και η αντίθετη άποψη, η οποία ήταν έντονη, έτσι. Ναι, ασφαλώς ήταν. Ναι. Ήταν έντονη και ουσιαστικά βασιζόταν, όπως διαβάζω και από τις δηλώσεις, σε λόγους αρχής. Επί της ουσίας όμως, επαναλαμβάνω, είναι μια πρόταση που μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλύτερες μέρες στην Ομόνοια και είναι και μια πρόταση η οποία μπορεί να μην οδηγήσει πουθενά. Το ζητούμενο δεν ήταν να κρίνουμε την πρόταση και δεν πήγαμε σε αυτή τη συλλογιστική, δεν ήταν και η δουλειά μας, επαναλαμβάνω, διότι εμείς, εγώ εξήγησα στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι θα μπορούσαν τα ενδιαφερόμενα μέλη να μην υποβάλουν καν την πρόταση τους προς τον Διοικητικό Συμβούλιο. Θα μπορούσαν να την αξιολογήσουν ήδη και να ετοιμάσουν ένα συνδυασμό και να διεκδικήσουν εκλογή τους στις επερχόμενες εκλογές. Άρα σε μια τέτοια περίπτωση, εκείνο που θα τους έλειπε βασικά ήταν οι 14 μέρες που τους έχουμε δώσει για να επικοινωνήσουμε τον κόσμο. Θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες, αν παρέμεινε η εκλογική διαδικασία στις 14 του μήνα, οι άνθρωποι να έπρεπε να τρέξουν πολύ περισσότερο από ό,τι ενδεχομένως θα τρέξουν αυτές.
Εννοείται ότι τους δώσατε ουσιαστικά την άνεση χρόνου να κινηθούν λίγο πιο άνετα και να επικοινωνήσουν αυτή την πρόταση την οποία σας έχουν καταθέσει και με τον υπόλοιπο κόσμο. Κύριε... Αυτό θα κάναμε με όποιο αντιλαμβάνομαι. Ενδιαφερόμενο, εάν και εφόσον κρινόταν, επαναλαμβάνω, η πρόταση. Σωστά. Σωστά. Κατηγορηθήκατε χθες από τον κύριο Βαλανίδη, κύριε Τζονί, ότι δώσατε με μεγάλη ευκολία τα οικονομικά στοιχεία σε ανθρώπους οι οποίοι ναι μεν ήταν μέλη της Ομόνοιας, αλλά αυτά τα οικονομικά στοιχεία έφτασαν στο τέλος της ημέρας στον επενδυτή για να ουσιαστικά οριστικοποιήσει και την πρότασή του, και ενώ ο κύριος Βαλανίδης είπε προσπαθούσε τόσο καιρό να πάρει αυτά τα οικονομικά στοιχεία και δεν τα κατάφερνε. Αλήθεια, υπάρχει κάποιος που μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να γίνει μια σοβαρή πρόταση χωρίς ο ενδιαφερόμενος επενδυτής να έχει στοιχεία? Τα στοιχεία δόθηκαν σε μέλη του σωματείου, mm-hmm. τα οποία εκπροσωπούσαν τον επενδυτή και με τρόπο συγκεκριμένο που επιβάλλουν οι κανονισμοί και αφού υπογράφηκαν σχετικές συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Δεν δόθηκε τίποτα και σε κανένα με τρόπο που να προσβάλλει ή να θίγει τις πρόνοιες και του καταστατικού και των νόμων και των κανονισμών που ισχύουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχει υπογραφεί συμφωνία εμπιστευτικότητας, η οποία αν παραβιαστεί, πολύ καλά ξέρουν εκείνοι που μας ακούν ότι υπάρχουν σοβαρές διορθώσεις στον οποιοδήποτε την παραβιάσει. Και επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να σχηματιστεί μια σοβαρή πρόταση τέτοιας επένδυσης. Θα πρέπει ο ενδεχόμενος επενδυτής να έχει τα στοιχεία που πρέπει να έχει. Και του έχουν δοθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που δόθηκαν και σε άλλον ενδιαφερόμενο. Στον κύριο Νικολάου. Στον κύριο Νικολάου δεν δόθηκαν τα ίδια στοιχεία, κύριε Θεοδωσίου, γιατί ο κύριος Νικολάου δεν είναι μέλος του σωματείου. Σε ποιον άλλον δόθηκαν? Τα ίδια στοιχεία και με την ίδια ανακρίβεια δόθησαν σε άλλον ενδιαφερόμενο, ο οποίος είναι μέλος του σωματείου. Στον κύριο Κατσουρίδη. Στον κύριο Κατσουρίδη, ο οποίος είχε κάθε δικαίωμα να μάθει Μάλιστα. την πλήρη οικονομική κατάσταση του σωματείου στην παρούσα φάση, εφόσον είχε δηλώσει την πρόθεσή του να ενδιαφερθεί για τα διοικητικά της Ομόνοιας. Ναι. Σε ό,τι αφορά το θέμα των στοιχείων που δεν πήρε ή πήρε ο κ. Βαλανίδης, στην πρώτη συνεδρία που παρευρέθηκε μετά την αντικατάσταση του μέλους που αποχώρησε, ζήτησε τα στοιχεία, δόθησαν οδηγίες στον Γενικό Διευθυντή να του τα δώσει και από ό,τι λέει και ο ίδιος, του έχουν δοθεί χρησιμοποιώντας. Του έχουν δοθεί σιγά-σιγά. Ναι. Έτσι. Εντάξει, με τα λύπη μου να πω ότι στην συνεδρία της Δευτέρας δήλωσε ότι δεν τα έχει πάρει, ενώ δημόσια χθες δήλωσε ότι έστω και αργά, δήλωσε ότι τα πήρε σιγά-σιγά. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει τα πήρε τα στοιχεία. Ωραία. Πρόεδρε, να μην κολλήσουμε σε αυτό. Ναι, να μην κολλήσουμε σε αυτό. Ποιους θα δεσμεύσουν τα μέλη που φέρνουν τον επενδυτή, τους ίδιους ή τον ίδιο το σωματείο? Δεν έχω καταλάβει. Ποιους θα δεσμεύσουν, με τι εννοείται? Ναι, μας είπατε ότι κατέθεσαν μία πρόταση, έτσι. Αυτά τα μέλη της Ομόνοιας τα οποία φέρνουν, έχουν τέλος πάντων ξεκινήσει τις επαφές με την Ομόνοια και τον επενδυτή, είναι ουσιαστικά ο συνθετικός κρίκος. Θα δεσμεύσουν τους ίδιους σαν άτομα ή η συμφωνία θα γίνει ανάμεσα στον επενδυτή και το σωματείο? Η συμφωνία που θα προκύψει, αν προκύψει, ναι. μετά την έγκριση της από την Γενική Συνέλευση, θα δεσμεύσει το σωματείο και τον επενδυτή. Μάλιστα. Άρα οι τρεις που ουσιαστικά έχουν ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία δεν θα έχουν ρόλο ή και λόγο στη συμφωνία. Ασφαλώς και όχι. Εκτός και αν αποτελέσουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόθεση και των τριών που έχουν δημοσιοποιηθεί τα ονόματα τους, εξ όσων γνωρίζω, δεν είναι τέτοια. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκείνο που σίγουρα θα πρέπει να προκύψει, mm-hmm. Είναι ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα θέσει στο πλάνο του, το οποίο θα καταθέσει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, την πρόταση του επενδυτή. Και αν και εφόσον η Γενική Συνέλευση, αφού ακούσει λεπτομερώς και καταλήξει να υποστηρίξει την συγκεκριμένη πρόταση, θα δώσει ψήφο για να εκλεγεί το συγκεκριμένο συνδυασμό. Αν και εφόσον εκλεγεί, τότε σημαίνει ότι έχει την εξουσιοδότηση του σώματος να προχωρήσει με τις αλλαγές
Και τότε θα πρέπει ενδεχομένως και προφανώς να έρθει σε μια επόμενη Γενική Συνέλευση για να υιοθετήσει αλλαγές επί του καταστατικού και να επιτρέπουν αυτά, αυτή τη μετατροπή. Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται και χρόνο. Και... Πρόεδρε, διέβαζα χθες στην. Στην Call News ένα κείμενο του συναδέλφου του Κώστα του Καλή ότι υπάρχουν 9 παραιτήσεις σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομόνοιας. Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές παραιτήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου? Θεωρείτε ότι κάτι πάει στραβά? Θεωρείτε ότι οι 4 τελευταίες παραιτήσεις που έγιναν στην τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ουσιαστικά με τις κάτι σαν αντιπολίτευση που υπήρχε από το εμπρός Ομόνοια μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο? Κάθε μια παρέτηση έγινε για ενδεχομένως για διαφορετικούς λόγους πλην των 4 τελευταίων που έγιναν ομαδικά και από αφορμή της διαφωνίας με το σχετικό θέμα αναφερόμαστε τώρα. Σωστό. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες 5 παραιτήσεις, έχουν δοθεί επιστολές παραίτησης από τον κάθε ένα, από το κάθε ένα μέλος για δικούς του διαφορετικούς λόγους, οι οποίοι είναι εκεί καταγεγραμμένοι. Εγώ θα πω ένα γενικό σχόλιο ότι μια χρονιά που καταγράφεται με σημαντικές αποτυχίες και σε μια χρονιά που πήγαν όλα στραβά, εντάξει, είναι δύσκολο να μένεις μέχρι τέλους. Θέλει εντάξει, είναι θέματα που θα πρέπει να ρωτηθεί ο κάθε ένας από αυτούς που με συγκεκριμένο τρόπο δηλώσει την πρόθεση του να παρέλθει. Πότε θα γίνει? Ναι, ολοκληρώστε, συγγνώμη. Και στο τέλος λέω, έχει ουσιαστικά θέση των εαυτών του εκτός Συμβουλίου ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Υπήρχαν συνάδελφοι που αποχώρησαν για καθόλου αντικειμενικούς λόγους, είτε επαγγελματικούς, είτε και για λόγους υγείας κάποιος. Όμως υπάρχουν και κάποιοι που θα πρέπει να δώσουν τις δικές τους. Πρόεδρε, πότε θα έχουμε ουσιαστική εξέλιξη με την πλευρά του κ. Παπασταύρου και αν φεύγει σήμερα ο κ. Παπασταύρου από την Κύπρο και πότε ουσιαστικά θα περιμένετε εσείς πλέον το επόμενο βήμα από την πλευρά Παπασταύρου? Δεν έχω υπόψη μου ούτε αν φεύγει ούτε πότε φεύγει. Mm-hmm. Δεν είμαι εγώ που κάνω τις επαφές μαζί του. Ποιος τις κάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο? Δεν είναι θέμα Διοικητικού Συμβουλίου πλέον. Το θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου εμπλέκεται στην υπόθεση, επαναλαμβάνω, μόνο για να αποφανθεί κατά πόσο η πρόταση είναι σοβαρή και σαν τέτοια θα πρέπει να αξιολογηθεί για να της δοθεί η παράταση που έχει δοθεί. Ναι. Δεν μπορεί να διαβουλεύεται κανένας με τον Διοικητικό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνω, παρόλο που η πρόταση απευθύνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει στους ενδιαφερόμενους ότι δεν μπορεί να επιχειριστεί το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Και εφόσον δεν έχει δηλώσει και πρόθεση τον Διοικητικό Συμβούλιο ομαδικά ή άλλος πώς να διεκδικήσει τις επόμενες εκλογές, εκείνο που πρέπει είναι να πάει με κάποιον τρόπο ή στην Γενική Συνέλευση, είτε εκπροσωπώντας ένα συνδυασμό, είτε άλλος πώς. Άρα οι επαφές δεν γίνονται μαζί μας. Οι επαφές ενδεχομένως να συνεχίσουν να γίνονται με τα ενδιαφερόμενα μέλη, τα οποία κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα ανοίξουν τα χαρτιά τους. Ναι, ωραία. Έρχεται ένα μήνυμα εδώ από τον 074 και ρωτάει γιατί η απόφαση για τον Νικολαίδη δεν έχει υλοποιηθεί. Έχω ξαναπεί ότι δεν έχει πάρθει οποιαδήποτε απόφαση. Ήταν ελλειπής πληροφόρηση που είχε ο Αδάμος ο Σταθείο, πρόσωπος της Πύρας, όταν το ανάφερνε σε έναν διαφωνικό σταθμό. Εξάλλου το έχει διαψεύσει και ο ίδιος στο λογαριασμό του. Συζητήθηκε το θέμα. Στην διάρκεια της συζήτησης υπήρξαν αρνητικά και θετικά σχόλια για τον συγκεκριμένο εργοδοτούμενο. Φορμή του γεγονότος ότι φτάσαμε κοντά στο τέλος σαν Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρήσαμε να θέσουμε υπόψη των επομένων τα πρακτικά συνεδρίασης κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα και να αφήσουμε τους επόμενους να αποφασίσουν για ένα θέμα που έχει να κάνει
και με τον κύριο Νικολαίδη, αλλά συνολικά με όλους τους υπόλοιπους. Με όλο το προσωπικό,